Ας δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε ταξινόμηση στο Excel. Έχουμε εδώ το όνομα του μαθητή και τη βαθμολογία του συγκεκριμένου μαθητή στο συγκεκριμένο τεστ. Θέλουμε να ταξινομήσουμε από τη μικρότερη βαθμολογία στη μεγαλύτερη. Κάνουμε αριστερό κλικ πάνω στο πρώτο κελί, στο πρώτο κουτάκι και τραβούμε προς τα κάτω, έχοντας πάντα πατημένο το αριστερό κλικ και αφήνουμε το ποντίκι ελεύθερο. Κάνουμε δεξί κλικ στο ποντίκι, επιλέγουμε sort, ταξινόμηση δηλαδή, και επειδή θέλουμε να κάνουμε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, επιλέγουμε το πρώτο. Τώρα μας ρωτάει, θέλουμε να ταξινομήσουμε μόνο αυτή τη σειρά ή θέλουμε να ταξινομήσουμε και την διπλανή στήλη. Σε αυτή την περίπτωση θα πούμε expand the selection, δηλαδή θα ταξινομήσει αντίστοιχα και την αριστερή στήλη. Δηλαδή όταν θα ταξινομήσουμε, θα το δούμε σε λίγο, ο Κώστας θα εξακολουθεί να έχει 19 βαθμούς και ο Γιώργος θα εξακολουθεί να έχει 12. Επιλέγουμε δηλαδή το expand, πατούμε sort και βλέπουμε ότι ο Κώστας εξακολουθεί να έχει 19 βαθμούς και ο Γιώργος 12. Έγινε η ταξινόμηση εδώ, σε αυτή τη σειρά, αλλά παράλληλα έγινε και η ταξινόμηση στη στήλη που έχει το όνομα του μαθητή. Δοκιμάστε το. Καλή επιτυχία.